Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μπούμε λίγο πιο βαθιά στα άδυτα της ψυχής μας, ακολουθώντας τα λόγια ενός Έλληνα. Ενός Έλληνα που δεν είναι πια στη ζωή. Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών. Ωραίο είναι που ζεις ακόμα. Δεν αποφάσισες ακόμα να εκτεθείς. Γι' αυτό δεν ξέρεις τι σου γίνεται να εκθέσεις τη μοναδικότητά σου, τη μοναξιά σου και τις προσωπικές σου σκέψεις, όχι αυτές που σου επιβάλλει η κοινωνία, αλλά εκείνες τις μυστικές σου που γεννιούνται τις νύχτες της αγρύπνιας από τις πιο βαθιές σπηλιές του είναι σου. Δηλαδή θέλω να πω να εκθέσεις την ελευθερία σου επί της ουσίας και όχι συμβολικά. Κατάλαβες? δεν μπορούμε να αρνηθούμε την απλή καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η ζωή μας μια φορά μας δίνεται, άπαξ που λένε, σαν μια μοναδική ευκαιρία. Τουλάχιστον με αυτή την αυτόνομη μορφή της δεν πρόκειται να ξαναυπάρξουμε ποτέ. Και εμείς τι την κάνουμε ρε, αντί να τη ζήσουμε. Τι την κάνουμε, τη σέρνουμε από εδώ και από εκεί, δολοφονώντας την. Οργανωμένη κοινωνία οργανωμένες ανθρώπινες σχέσεις. Μα αφού είναι οργανωμένες, πώς είναι σχέσεις. Σχέση σημαίνει συνάντηση, σημαίνει έκπληξη, σημαίνει γένα συναισθήματος. Έτσι με αυτή την κολοεφεύρεση που τη λένε ρολόι, σμπρώχνουμε τις ώρες και τις μέρες μας σαν να μας είναι βάρος και μα είναι βάρος, γιατί δεν ζούμε. Καταλαβές. Όλο κοιτάμε το ρολόι, να φύγει και αυτή η ώρα, να φύγει και αυτή η μέρα, να έρθει το αύριο και πάλι φτού από την αρχή. Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν αξίες σαν ανάγκες, σαν ηθική, σαν πολιτισμό. Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και το διπλανό μας. Όλα, όλα τα αφήνουμε για αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας κλπ. Όμως τα αφήσαμε για αύριο για να πάμε πού αφού ανατέλει ο ήλιος και δεν πάμε πουθενά άλλου παρά στο θάνατο και εμείς αντί να κλέμε το δειλινό γιατί χάθηκε άλλη μια μέρα της τη ζωή μας χαιρόμαστε. Ξέρεις γιατί. Γιατί η μέρα μας είναι φορτωμένη με οδύνη αντί να είναι μια περιπέτεια, μια σύγκρουση με τα όρια της ελευθερίας μας. Την καταντήσαμε ένα καθημερινό χωρίς καμιά ελπίδα ανάστασης, θάνατο, διότι αυτό είναι ο θάνατος. Ο άλλος, όταν γεράσουμε σε αρμονία και ελευθερία με τον εαυτό μας, όταν δηλαδή παραμείνουμε εμείς, δεν είναι θάνατος, είναι μετάβαση είναι διάσπαση σε μύριες άλλες ζωές, στις οποίες αν εδώ σε τούτη μορφή ζωής είσαι ζωντανός, αν δεν δολοφονήσεις την ουσία σου, εκεί θα δώσεις χάρη και ομορφιά, όπως η Μαρία που φούνταρε προχθές από την ταράτσα για να μην πεθάνει. Ήρθανε να την πάρουνε και η Μαρία είπε το όχι με τον πιο αμετάκλητο τρόπο. Πήγαμε στην κηδεία της και εκεί άκουσα τον παπά να λέει «Χούσι και Ισχού να πελεύσει» και τότε κατάλαβα πως η Μαρία σώθηκε. Του χρόνου όλα τα στοιχεία της που τα κράτησε ζωντανά σε τούτη τη μορφή ζωής θα γίνουν πανσέδες, δέντρα, πουλιά, ποτάμια. Σε αυτόν τον τόπο όλα τα πράγματα που πάραξε ο άνθρωπος έχουν μια αλαφράδα, μια οικειότητα, στοργή και αγάπη για τη ζωή, άλλο πράγμα. Ακόμα και ο χριστιανισμός που σε άλλους τόπους όταν έγινε εξουσία πέρασε από φωτιά και σίδερο όσους είχαν επιφυλάξεις ή σκάλιζαν τα πράγματα πέρα από τα σαγίας γραφάς ή δεν παπαγάλιζαν σωστά όσα διακήρυχνε ο κάθε πάπας ή αρχιεπίσκοπος όπως και η καθοδήγησή μας άλλωστε βλέπεις το Νταβαντζιλίκι είναι η μοίρα όλων των εξουσιών εδώ σε τούτο τον τόπο παρέμεινε βασικά ανθρώπινος. Οι Άγιοι μας είναι να πούμε κάτι ανάμεσα σε φιλαράκια, κουμπάρους και πολιτευτές. Τους ζητάμε ρουσφέτια, εκδουλεύσεις και άμα δεν μας κάνουν τη χάρη, τους αλλάζουμε το κέρατο, που λένε. Είναι να πούμε σκιές ζωής. Οι πιο σοβαροί είναι αντίγραφα των πολιτικών μας ταβαντζίδων, των βουλευτών, θέλουν λιβάνια, υποταγή και τα ρέστα. Η μόνη που δεν ασκεί εξουσία είναι η Παναγιά μας. Αυτή η γυναίκα του λαού μας που δίνει, δίνει χωρίς να διεκδικεί για τον εαυτό της παρά τη λαχτάρα. Η μάνα που βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν βέλος μπροστά τη και αυτή να λαχταράει, να τρομάζει για να καταλάβει αυτό το άγνωστο, το καινούριο που έφερε στον κόσμο και που είναι ταυτόχρονα σάρκα της και ξένο είναι η πιο τραγική μορφή του ανθρώπινου είδους. Γι' αυτό, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, η εξουσία και η μάνα είναι τα κεντρικά πρόσωπα κάθε τραγωδίας. Μόνο που η μάνα είναι ο αποδέκτης του πόνου, ενώ η εξουσία ο φορέας του. Ακόμα και ο χριστιανισμός απογύμνωσε τη μάνα από κάθε εξουσία. Όλα αυτά τα συνταρακτικά λόγια, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να πω ότι είναι από το απόσπασμα του χρόνου μίσιου με το όνομα «Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε» το 1988. Ελπίζω να το απολαύσατε φίλες και φίλοι και να σας έδωσε μηνύματα ζωής. Έτσι λοιπόν, ειδικά στις μέρες που ζούμε, αλλά και όχι μόνο, ας μην κάνουμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και ας προχωρήσουμε σε μια πνευματική και ψυχική ανάταση. Α ζήσουμε αυτή τη ζωή όσο πιο γεμάτα και ποιοτικά γίνεται. Καλή συνέχεια.